πίσω και η πληροφορία έχει ολοκληρωθεί το Eurogroup. Έχουμε κάτι το οποίο προέκυψε από αυτή την τηλεδιάσκεψη. Να δούμε τα γεγονότα. Από τη στιγμή που δεν έγινε δεκτή η αίτηση για επέκταση του παλιού προγράμματος το οποίο είχαμε, η κυβέρνηση σήμερα κατέθεσε μία πρόταση στο ESM, τον οργανισμό που έχει το χρέος, με την οποία ζητάμε διετές νέο πρόγραμμα για να δούμε όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχεδιασμό με ορίζοντα και προοπτική. Δεύτερον, καταθέσαμε πρόταση έτοιμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναστείλει με δική του πρωτοβουλία αύριο την πληρωμή την οποία έχουμε για τον Νοέμβριο, παρόλο που ακόμα και αν δεν γίνει αυτό, όπως τουλάχιστον έχουν πληροφορηθεί, υπάρχουν δυνατότητες να κληρωθεί αργότερα αυτή η δόση. Είναι οι δηλώσεις που είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Βεγκάρτα, αν δεν κάνω λάθος αυτό νομίζω. Υπάρχουν κάποιες αφισημείες στις δηλώσεις, αλλά πάντως και το τρίτο είναι ότι από όσο γνωρίζω, η Τράπεζα της Ελλάδας κατέθεσε έτοιμα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να υπάρξει αύριο μια συζήτηση για την επέκταση του ορίου του ELA. Αυτά είναι τα μερικά από τα γεγονότα που είναι σήμερα. Να μείνουμε στην ολοκλήρωση του Eurogroup. Στο Eurogroup άρχισε λοιπόν η συζήτηση στο Eurogroup αυτής της πρότασης που οποία στείλαμε. Έγινε μια πρώτη συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί αύριο το πρωί με βάση και τις προτάσεις που θα στείλει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά όχι το αίτημα της χρηματοδότησης μόνο, αλλά και τις συνθήκες, τις πολιτικές, τα μέτρα υπό τα οποία θα δοθεί ή θα συναθεί αυτή η νέα συμφωνία. Επειδή για τα παρελθόντα Eurogroup είχαμε ακούσει διάφορα σχετικά με το κλίμα, αυτή τη φορά το κλίμα πώς ήταν θετικό, ήταν. Το κλίμα παραμένει το ίδιο. Το Eurogroup παραμένει το ίδιο σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή του. Δεν μπορώ να κάνω σχόλια σε ό,τι αφορά το κλίμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα γεγονότα. Τώρα εδώ που είμαστε, όχι ότι δεν έχει ενδιαφέρον αυτά που λέτε, αλλά αυτό νομίζω που έχει σημασία αυτή την ώρα είναι οι πράξεις, τα γεγονότα, οι επιλογές, οι αποφάσεις, οι οποίες θα αποτρέψουν ερευνητικές εξελίξεις και θα ανοίξουν τον δρόμο για θετικές εξελίξεις για τη χώρα και για την Ευρώπη. Να ζητήσω ένα σχολείο σας. Φιλανδός Υπουργός Οικονομικών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, δεν δόθηκε συνέχεια στην παράταση ή την αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτά δεν είναι δυνατόν. Ισχύει ή όχι? Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Αυτό που με ενδιαφέρει η απόφαση του κύριου Γκρουπ και τίποτα άλλο. Αρκετές συζητήσεις έχουν γίνει στο επίπεδο αυτό με τα tweets, με τα emails, με τις διαρροές, με το ένα, με το άλλο, με το blame game κλπ. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ποια πολιτική συμφέρει για την Ελλάδα, ποια πολιτική συμφέρει για την Ευρώπη, πώς θα διασώσουμε την κατάσταση από κινδύνους και απειλές που ορισμένοι θέλουν να υποτιμούν ή και να διασκεδάσουν. Εμείς έχουμε διαφορετική εκτίμηση των πραγμάτων. Άρα, κύριε Ραγασάκη, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφεται, εμείς τι έχουμε προτείνει? Εμείς καταρχήν μιλάμε για ένα πρόγραμμα, αν το πω, αν μου επιτρέπετε λίγο γενικότερα. Για να βρούμε λύση, πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν που έχουμε είναι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποτύχει. Δεν έληξε σήμερα το πρόγραμμα, σήμερα έληξε τυπικά. Στην πραγματικότητα το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε στην Ελλάδα έχει τερματωθεί από το περασμένο καλοκαίρι. Η κυρία Λαγκάρντ, εκεί που είμαστε τη μία εβδομάδα και συζητούσαμε, το είπε ότι εμείς θα θέλαμε να έχουμε 17 αξιολογήσεις και έγιναν μόνο 4. Το πέμπτο review, όπως το λένε, η πέμπτη αξιολόγηση που ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν παρέλαβε ένα πρόγραμμα τερματωμένο. Δεύτερον, αυτή η κυβέρνηση εξελέγει από τον ελληνικό λαό με μια ορισμένη πολιτική εντολή. Τρίτο, και που και αυτό επίσης πρέπει να πάρθει υπόψη, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Ναι, και ένα τρίτο ακόμα, αν θέλετε, γεγονός είναι ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν πιστεί ότι, κακώς βεβαίως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι οι Έλληνες το μόνο που ζητούν είναι λεφτά και δεν αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους. Και ταυτόχρονα, ένα ακόμα γεγονός, είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη, δεν έχει θεσμούς αμοιβαιοποίηση του χρέους, κάτι το οποίο πολλοί αναγνωρίζουν στο παρασκήνιο ότι είναι η μόνη λύση κλπ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό το δεδομένο, εμείς αρχίσαμε από την αρχή σε μια προσπάθεια να βρούμε μια λύση, όχι στη βάση της υποταγής, ότι ένας λαός σήμερα έχει μια δυσκολία με το χρέος και άρα οι ισχυροί πρέπει να τον υποτάξουν, ούτε στη βάση βεβαίως ότι θα πάμε σε μια ρήξη
τυφλοί, χωρίς να τα γνωρίσουμε προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες στα πλαίσια του θεσμού που συμμετέχουν. Κοιτάξτε μου, επειδή αυτά τα ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό εχθές, σήμερα ωστόσο είχαμε το πρώτο Eurogroup, είχαμε την πρώτη συνάντηση. Ζητάμε τι, ζητάμε το χρέος, ζητάμε το ΦΠΑ, ζητάμε το ΕΚΑΣ, τι ζητάμε. Αυτά μπορεί, δεν ξέρω αν είναι κουραστικά. Αυτά τα οποία σας λέω όμως που ιστορικά γεγονότα. Απλά επειδή είναι η τελευταία βραδιά του προγράμματος, είναι 30 του Ιούνιου. Για να απαντήσω ότι. Είναι 30 του Ιούνιου. Οπότε ο κόσμος περιμένει, φαντάζομαι, να ακούσει. Όταν ζούμε ποια πρόταση, γεγονός, ποια πρόταση βάζουμε στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Για αυτό θα μιλήσουμε. Απλώς η μνήμη πρέπει να είναι παρούσα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα γεγονός, εκεί μέσα είναι η ιστορία του, διότι εκεί είναι και η αιτία του. Με συμπαθάζει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ερώτημα σου. Ποιο είναι το ερώτημά σας? Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι ακριβώς έχουμε προτείνει, τι προσδοκάμε, τι προσδοκούμε. Υπάρχουν χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Διότι καταρχήν υπάρχει και ο χρέος. Δηλαδή, όταν λέμε χρηματοδοτικές ανάγκες, δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τα παλιά χρέη. Εμείς θα θέλαμε μια πιο ριζική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αλλά εδώ που είμαστε λοιπόν, χρειάζεται χρηματοδότηση για να μπορέσουν να πληρωθούν μεθαύριο τα ομόλογα της Κεντρικής Τράπεζας, να πληρωθούν οι δόσεις του Διεθνούς Ταμείου. Μιλάμε για τον ΕΡΑ λοιπόν, έτσι. Όχι, όχι, αυτό είναι χρηματοδότηση των υποχρεώσεων, των κενών, των χρηματοδοτικών που έχει η χώρα. Αυτό είναι το αίτημα λοιπόν το οποίο υποβάλλουμε και μάλιστα το υποβάλλουμε να υπάρξει ένα νέο χρηματοδοτικό πρόβλημα για 2 έτη, ούτως ώστε όπως είπα να υπάρξει ένας χρόνος να γίνουν οι αλλαγές που έχουν να γίνουν, να πάρθουν τα μέτρα και να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές και να μπούμε σε μια αναπτυξιακή πορεία. Το χρέος το θέτουμε με επιτάσεως. Δεν το θέτουμε εμείς. Τίθεται αντικειμενικά το χρέος. Όχι από όλους πάντως. Όχι, από όλους τίθεται με την εξένεια. Από τη στιγμή που και αυτοί συμφώνησαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρωτογενή πλονάσματα όπως προέβλεπε το παλιό πρόγραμμα της τάξης του 3% για φέτος, 4,5% του χρόνου κλπ. Αυτό σημαίνει, και αντίθετα μιλάμε για 1% φέτος και 2% του χρόνου, αυτόματα αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένας νέος σχεδιασμός για το χρέος προκειμένου να γίνει βιώσιμο. Αυτό που συζητείτε βεβαίως είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό, με ποια ρύθμιση ακριβώς. Εμείς εδώ θέτουμε τον πολιτικό στόχο. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση του χρέους. Το επιμένει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι δεν θα υπάρξει βιώσιμο πρόγραμμα. Πριν από λίγο διάβαζα μια δήλωση του Διεθνούς Ταμείου, ότι δεν θα υπάρξει βιώσιμο πρόγραμμα, όση κυριολεκτότητα και να έχει μάλιστα έλεγε, εάν δεν έχουμε και μια ρύθμιση για το χρέος. Χρέος χρηματοδοτικό, τα υπόλοιπα τα οποία βάζουν. Μέτρα πολιτικής, δημοσιονομικά και άλλες αλλαγές, αυτά τα οποία συζητήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Με τις συντάξεις τι γίνεται? Όλα αυτά είναι μέσα. Όλα αυτά είναι μέσα, μέσα στο πρόγραμμα των αλλαγών, των όρων. Άρα έχουμε πάρει αυτό την πρόταση, ας μου επιτρέψετε, τη δική μας, την ελληνική πρόταση, η οποία κοστολογούνταν κάπου στα 8 δις, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε προσθέσει κάποια από τα μέτρα που πρότειναν οι θεσμοί από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι εταίροι. Και έχουμε κάνει μια πρόταση να θυμίσω τα γεγονότα, διότι δεν πυκνά. Είχαμε ετοιμάσει λοιπόν μια πρόταση την οποία στείλαμε στους θεσμούς τη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα. Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε ως ένα θετικό βήμα προόδου και μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως μια καλή βάση για τη συζήτηση. Η βάση αυτή εμπλουτίστηκε πλέον από εμάς. Πριν από αυτό, δυστυχώς, συνέβη ένα γεγονός το οποίο πρέπει να αναφερθεί, ότι το κείμενο που χαρακτηρίστηκε την μια μέρα ως καλή βάση, την επόμενη μέρα σχεδόν πετάχθηκε σκουπίδι. Και είχα μια νέα πρόταση με ριζικά διαφορετικά νέα στοιχεία. Αυτό προκάλεσε την εμπλοκή. Όχι η αδιαλεξία της κυβέρνησης. Υπήρξε εμπλοκή. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, όλα τα κόμματα, να κάνουν όση κριτική θέλουν στην κυβέρνηση, να μην χαρίζονται όμως τόσο εύκολα και στους άλλους. Θέλω να πω, τα πράγματα δεν είναι πολύ απλά. Ας εξεταστούν από όλες τις πλευρές, διότι μπορεί να υπάρχουν παράγοντες, αιτίες, σχέδια που να μας υπερβαίνουν. Και το λέω ακριβώς αυτό με όλη αυτή την. Ολοκληρώνοντας αυτό, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημα και να σας ρωτήσω το εξής. Θα μπουν νέοι φόροι, θα κοπούν συντάξεις. Μπήκαμε λοιπόν στο. Ναι, οι φόροι θα μπουν ασφαλώς. Θα μπουν οι φόροι. Θα υπάρξουν. Μα υπήρχαν και μέτρα και στη δική μας πρόταση και στη δική σας. Στη λογική. Να σώσω την εικόνα και μετά με ρωτήσω. Στη λογική που πατούσατε και πριν, δηλαδή στην αναδιανομή βαρών, ή όχι, πάμε πλέον και στα χαμηλά στρώματα. Εμείς θέλουμε ένα πρόγραμμα από την αρχή, θέλαμε ένα πρόγραμμα.
το οποίο μας επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση της οικονομίας, mm-hmm. να προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή λογική για να μπορέσουμε επιτέλους να πλήξουμε, να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες αυτής της κοινωνίας που τις ξέρει όλος ο κόσμος, η μεγάλη φοροδιαφυγή, η απόκρυψη πλούτου, η διαφθορά που έχουμε, η αναποτελεσματική για την κοινωνία λειτουργία του κράτους, είναι γνωστά τα προβλήματα. Έχει μπει κάπου πύχη σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα. Τι εννοείται, από άψη μισθών και τη κοινωνία. Από άψη διαφοροποίηση τη φορολογία. Ναι, μετά. Αν είμαστε στην αρχή τη κρίση, mm-hmm. το είπαμε και εκεί, προχθέ. Να πω την προσωπική μου άποψη. Αν είμαστε στην αρχή τη κρίση, αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε κανεί να το πει, αυτή την πρόταση που μα έκανε, θα μπορούσε κανεί να την πει, ωραία, α προχωρήσουν αυτοί. Είμαστε στο έκτο έτο λιτότητα και ύφεση. Όποιο το αγνοεί αυτό, το αγνοεί από πρόθεση. Σκόπιμα το αγνοούμε. Όταν λοιπόν είμαστε μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια ύφεση και λιτότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση μισθών ή για μείωση συντάξεων ως μέσα εξόδου από την κρίση. Εμείς λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, φτάνουμε στο Eurogroup με δύο προτάσεις. Τη δική τους και τη δική μας. Επειδή είμαστε 6 χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, αλλά είμαστε και στο τελευταίο βράδυ του προγράμματος. Γι' αυτό με βλέπετε και επιμένω για το πόσο έχει εμπλουτιστεί τελικά και το ποιες είναι οι συγκεκριμένες διαφορές οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν από την πρόταση αυτή. Στην πρόταση τη δική τους, εμείς από τότε σημειώσαμε διάφορα σημεία με τα οποία διαφωνούσαμε. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στείλαμε μία επιστολή, πιστεύω να στάθηκε ήδη, με την οποία λέμε σε ποια περιορίζουμε τα σημεία της διαφωνίας. Τα περιορίζουμε. Θέλουμε να κάνουμε κι άλλη προσπάθεια να καταλήξουμε. Περιορίζουμε λοιπόν και λέμε κάποια σημεία τα οποία είναι εκ των νόμων που κάνε, θα το πω. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι παράλογο, παράλογο να υπάρχει τέτοια μέτρα. Με αυτή την επιστολή λοιπόν πιστεύω αύριο το πρωί θα συνεχιστεί η συζήτηση. Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένο για αυτά τα σημεία. Αυτή τη στιγμή δεν θα έχει νόημα, διότι εφόσον διεξάγεται η συζήτηση, στείλαμε 6 σημεία. Είναι η φορολογία, 6 σημεία είναι αυτά. Είναι τα εργασιακά παραδείγματος χάρη. Εργασιακά, μάλιστα. Είναι οι συντάξεις. Είναι διάφορα μέτρα τα οποία εκτιμούμε εμείς ότι δεν είναι θέμα ιδεολογικό. Είναι θέμα ότι αν πάρεις μέτρα ηφαισιακά, θα έχεις μετά πρόβλημα. Να σου το θέσω διαφορετικά και να σου πω και μια πρόταση με οποία έχω να κάνω εγώ. Αυτά είναι που ζητάτε την εξαίρεσή τους. Την έκανα και προθέσω. Εργασιακά, συντάξεις. Η πρόταση είναι αυτή. Ο κύριος Τζούγκερ, όταν βγήκε πρόεδρος της Κομισιόν, είχε κάνει ένα είδος, ας πούμε, μανιφέστο, ένα είδος προγραμματικών δηλώσεων. Ανάμεσα στα άλλα, είχε πει, έχω εδώ τις δηλώσεις, θα με συγχωρέσω τώρα, ότι επιτέλους πρέπει από εδώ και πέρα τα προγράμματα προσαρμογής να μην αξιολογούνται μόνο εκ των υστέρων, μετά αφού ευκολοποιηθούν, αλλά και από τα πριν. Και το ονόμασε αυτό ότι πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων των προγραμμάτων. Στη συζήτηση λοιπόν το είπε στον κύριο Τζούγκερ. Γιατί να μην κάνουμε μια εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων αυτής της πρότασης που μας κάνετε και αυτή που κάνουμε εμείς, ούτως ώστε να δούμε αυτά που μιλάμε, τι σημαίνουν σε όρους ανάπτυξης, σε όρους απασχόλησης, σε όρους κοινωνικών ανισοτήτων και φτώχειας. Κύριε Δαγκασάκη, όμως όλα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει καιρό πριν και όχι τώρα, το τελευταίο βράδυ. Εμείς τα ζητάμε από την τελευταία, από την πρώτη μέρα. Να ολοκληρώσω όμως τη φράση μου. Τι θα μας δώσει αυτό, το οποίο μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων, δεν το θέτω τώρα ως όρο. Έχετε δίκιο σας. Δεν το λέμε την έννοια του όρου. Πρώτα να κάνουμε την εκτίμηση των συνεπειών και μετά να συζητήσουμε, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Έστω και αυτή την έχουμε λοιπόν τη συμφωνία, να δούμε αυτή τη συμφωνία. Διότι πρέπει να βγάλουμε διδάγματα και από το παρελθόν. Έχουμε μια εμπειρία πάνω μας. Έχουμε ευθύνη και στους εαυτούς μας και στους ξένους. Εμείς, όλος ο κόσμος μας κοιτάει να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Να πούμε λοιπόν ότι με δική τους, αυτή να την κάνει, η Κομισιόν να κάνει το social impact assessment, να το πω στα αγγλικά. Αυτή να κάνει την εκτίμηση των ποιότητων. Να θα δούμε λοιπόν ενδεχομένως ότι αυτές οι προτάσεις μας οδηγούν σε ύφεση 10%. Το θέλουν και αυτοί. Θέλουμε να ξαναμπούμε σε ένα Κύπρο βαθιά ύφεση. Αν δεν θέλουν, τότε θα πούμε. Προσθέτουμε σε αυτό το πακέτο των μέτρων, προσθέτουμε αυτό το αναπτυξιακό πακέτο. Άρα μειώνουμε την ύφεση. Δεύτερον, προσθέτουμε αυτή τη ρύθμιση χρέους. Άρα όχι μόνο έχουμε αναπτυξιακή όθηση, αλλά έχουμε ίσως και περαιτέρω κλπ. Για να το καταλάβω εγώ, αυτά τα 6 μέτρα που στείλαμε, ζητάμε την εξαίρεσή τους, τα στείλαμε μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup απόψε. Ταυτόχρονα. Απόψε, όλη μέρα σήμερα, γινόταν αυτή η εντατική εργασία
αυτά που σας λέω. Άρα ήταν κάτι που αποφασίστηκε η κοινή συνεννόηση με τους Ιταλούς. Αυτά που σας λέω ήταν από πίσω τους άπειρα τηλεφωνήματα του Πρωθυπουργού, επαφές, συσκέψεις, συζητήσεις κλπ. Έγινε λοιπόν επιστολή προς τον ESM, τον φορέα αυτό. Ταυτόχρονα γινόταν επεξεργασία των προτάσεων, στάθηκαν και προτάσεις και αυτή τη στιγμή επομένως πρώτον έχουμε τραπέζι διαπραγμάτευσης για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα που εμείς από την αρχή είπαμε από το δημοψήφισμα. Δεν είναι μη διαπραγμάτευση, ή το δημοψήφισμα, η πρόταση ήταν και είναι μέρος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ανοιχτό τραπέζι διαπραγμάτευσης μέσω του Eurogroup και διαφόρων άλλων παραγόντων που έχουν κινηθεί. Μάλιστα. Στο τραπέζι υπάρχει η πρόταση για νέο πρόγραμμα, αφού το παλιό έχει λήξει, και υπάρχει και η πρόταση για τους όρους, τις συνθήκες, τα προαπαιτούμενα, τα οποία μπορούν να συντηρηθούν. Λοιπόν, επειδή αποδεικνύεστε δύσκολος αντίπαλος και σας τα βγάζω δύσκολα, θα επιμείνω λίγο, θα το πω διαφορετικά. Ποια είναι τα σημεία τριβής τα οποία παραμένουν στο τραπέζι με τους εταίρους? Τα σημεία τριβής ήταν πάρα πολλά. Απόψε. Όχι, γενικά. Εγώ προσωπικά την είχα μια εφημερίδα, μάλιστα έγραψα τη συνήθεια στον Πρωθυπουργό να αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία δεν είναι η πρόταση, μάλλον δεν ήταν βιώσιμη. Θα σας πάω εκεί. Δεν λέω καλή, κακή η πρόταση. Δεν είναι. Να το βανάω για να κατανοηθεί, διότι εγώ το θεωρώ σοβαρό αυτό. Εγώ μπορώ να δεχτώ και αυτό το μέτρο και το άλλο μέτρο και το παράλληλο μέτρο και την άλλη χρυσή, δεν δεχτώ όλα. Αλλά θα ήθελα στο τέλος, αν μιλάμε μαζί, θα το κάνουμε συμφωνία, αυτό που θα καταλήξουμε να ξέρουμε και δύο τι είναι. Δημιουργεί ύφεση, ναι και πώς. Δημιουργεί ανάπτυξη, ναι και πώς. Και για ποιον. Μπορούμε να βελτιώσουμε έστω εκ των υστέρων την πρόταση. Διότι πιστεύω αυτό το ζητούμενο είναι μια συμφωνία βιώσιμη και για εμάς και για αυτούς. Λοιπόν, δεν θέλετε να μου δώσετε είδηση, θα ρωτήσω διαφορετικά ξανά. Όχι, θα μπορούμε ρωτήσω, να πούμε απόψε στον κόσμο. Εμείς θέλουμε συμφωνία. Μπορούμε. Αν δεν θέλω λοιπόν να κολλώσω. Απόψε που μιλάμε, τη θέλουμε και εταίροι, το καταλάβαμε αυτό. Νιώσαμε έτσι σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Νομίζω κάποιο πριν εσείς το είπατε ότι μιλούμε για ιστορικές στιγμές. Το είπε ο κύριος Σούλης αυτό. Ωραία. Ιστορικές στιγμές λοιπόν σημαίνει όλοι και όλες. Άτομα και φορείς και θεσμοί και κόμματα και κράτη αναλαμβάνουν τις ευθύνες μας. Εγώ δεν μπορώ να είμαι βέβαιος. Άρα δεν είμαστε ακόμη στο σημείο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας χωρίζουν αυτά τα πέντε να ψάξουμε να βρούμε λύση μέσα σε επόμενες δύο-τρεις μέρες. Εγώ θέλω να αφήσω το πεδίο ανοιχτό. Δηλαδή θέλω να αφήσω ανοιχτό το εξής. Εάν στη συζήτηση φανεί ότι αυτοί ζητούν κάτι, να δω. Αν μπορώ να το δώσω, με κάποιον άλλο να μπορώ να το δώσω. Τώρα σας πω εσάς, αυτά είναι τα πέντε σημεία γραμμένα στο μάρμαρο. Μετά θα μου πείτε, ή θα δεσμευτώ εγώ ίδιος, να θέλω να είμαι ευέλικτος, κρατώντας το στόχο που είναι μια βιώσιμη συμφωνία, όσο γίνεται πιο κοινωνικά δίκαιη και όσο γίνεται πιο αποφασιστική σε αυτό που θέλουμε. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα όπου ο επενδυτής να ξέρει ότι μπορεί να επενδύσει, ο καταναλωτής να ξέρει ότι μπορεί να καταναλώσει, ο καταθέτης να νιώθει ασφάλεια με τις καταθέσεις. Η πρότασή τους ισχύει ακόμα. Ποια πρόταση? Αυτή η οποία έχει κατατεθεί στο τραπέζι από την πλευρά των εταίρων. Η πρόταση ως πρόταση, βεβαίως, όπως ισχύει και η δική μας. Έχει διαφοροποιηθεί κάτι σε αυτήν? Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες από το. Πότε ήταν το γύρο, το Σάββατο. Μα την Παρασκευή, ναι. Την Παρασκευή νομίζω. Όχι, ναι. Το Σάββατο είναι το τελευταίο. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις μέρες υπάρχει μια κινητικότητα. Πρέπει να σου πω, με αφορμή αυτό το ερώτημα, ότι ούτε η Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ενιαία, μαύρο, άσπρο. Υπάρχουν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δυνάμεις, αλλά μιλάμε για την Ευρώπη τώρα, που θέλουν συμφωνία. Και θέλουν να είναι και βιώσιμη συμφωνία. Μην ακούνε αυτά που λέγονται έτσι δημόσια μόνο. Και να σου πω και το άλλο, και το χρέος ότι δεν μπορεί να πληρωθεί, το λέμε, το ξέρουμε. Αυτό που περιγράφεται, κύριε Δραγασάκη, συμβαίνει και εντός της οικογένειας, δηλαδή υπάρχουν και εντός της κυβέρνησης διαφωνίες. Δηλαδή να γίνει πιο σαφής. Η κυβέρνηση συμπαγής και ενιαία. Ειδικά τώρα. Ειδικά με τον κύριο Βαρουφάκη, δηλαδή, συνεργάζεστε σε στενή βάση για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ο κύριος Βαρουφάκης οικονομικών δίνει τη μάχη μαζί μας και εμείς μαζί του και οι αποφάσεις είναι συλλογικές με την τελική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Οι απόψεις σας συγκλίνουν με τις απόψεις του κύριου Βαρουφάκη ή και του Πρωθυπουργού? Για την οικονομία δεν νομίζω ότι συζητάτε για δύο σωστά. Αυτό το καιρό, καταρχήν με τον κύριο Βαρουφάκη, τα είπε και ο Πρωθυπουργός πες,
υπήρξε μια στοχοποίηση του, υπήρξε μια σκοπιμότητα ότι ο λόγος που δεν έχουμε συμφωνία οφείλεται στον Υπουργό Οικονομίας. Το θεωρώ ότι υπηρετεί αυτή τη σκοπιμότητα. Δεύτερον, υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που αποσκοπούν σε διάφορα πολιτικά σενάρια. Εγώ θέλω να πω το εξής σε ό,τι αφορά αυτά τα σενάρια. Αυτό ήταν μια σκοπιμότητα πάντως. Είτε ναι, είτε όχι, βγει στο δημοψήφισμα. Ο Τσίπρας για πάρα πολλά χρόνια θα συμβολίζει τον αγώνα αυτού του λαού για αξιοπρέπεια. Ας το πάρουν υπόφαση όλοι όσοι έχουν άλλου είδους βλέψεις. Αν νομίζουν κάποιοι ότι με κάποια πολιτικά σενάρια θα κρύψουν τα νομίματά τους από πίσω, θα συγκαλύψουν τα σκάνδαλά τους, ας το ξεχάσουν. Εμείς επιδιώκουμε μια συμφωνία και είναι λάθος των Ευρωπαίων που δεν μας τη δίνουν, ακριβώς για να λύσουμε τα χέρια μας, να ασχοληθούμε με αυτά που κι αυτοί υποκριτικά ονομάζουν ολιγαρχίες. Αλλά η τρόικα της ολιγαρχίας υπερασπίστηκε στην Ελλάδα. Και έχουμε στοιχεία να το αποδείξουμε αυτό. Αυτή είναι η απάντησή μου λοιπόν σε όλα αυτά που λέγονται για εσωτερικά κλπ. Το δημοψήφισμα, κύριε Δραγασάκη, επιβάρυνε την ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, δηλαδή το κλίμα το οποίο αντιμετωπίσατε σήμερα χωρίς το δημοψήφισμα θα ήταν διαφορετικό σε αυτό το Eurogroup. Μα οι Ευρωπαίοι έχουν συνηθίσει στο yes. Μάλιστα, τι μας λέτε, αυτό είναι. Αυτή είναι. Δεν ακούσατε που λέγανε και είναι και πρέπει να το πω αυτό. Δεν θέλω να μπω τώρα σε άλλες ιστορίες. Το είπα και πριν, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν ενδιαφέρει το ποιος φταίει και φταίει. Αλλά πρέπει να ομολογήσω την έκπληξή μου. Αυτοί δεν λέγανε και δεν ανοίξαν τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και όχι μόνο ότι το καθεστώς της Τρόικα ήταν απαράδεκτο, διότι σημασία έχει η ιδιοκτησία του προγράμματος να ανήκει στους λαούς. Δηλαδή η Ελλάδα, το πρόγραμμα του θαύρου πρέπει να είναι της Ελλάδας. Όχι να μας το δίνει η άλλη με σκονάκι και να το εμφανίσουμε ως ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν δεν ισχύει σήμερα. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν συμφωνήσαμε στις 20 Φλεβάρι ότι δεν θα πάμε ούτε στο μνημόνιο ως έχει, ούτε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ως έχει. Θα αναζητήσουμε το κοινό έδαφος. Το κοινό έδαφος. Πού είναι το κοινό έδαφος? Μιλήστε στις 20 Φλεβάρι όμως, γιατί έχετε αναγνωρίσει ότι γίνανε λάθος κινήσεις και από τη δική μας την πλευρά. Δεν υπερασπίζομαι γεγονότα. Αυτό το ότι όταν έχεις μια αντίθεση πρέπει να αναζητήσεις τον κοινό τόπο είναι αρχή, είναι μέθοδος. Διαφορετικά, αν το απορρίψουμε αυτό, τότε δεν πάμε. Ή στην υποταγή του αδύνατου στον ισχυρό, λέει στην εποχή του, όπως το λέγανε τότε, η διπλωματία των καμιλιοφόρων. Έχω όπλα, δεν έχεις όπλα, τέλειωσες. Έχω λεφτά, δεν έχεις λεφτά, τέλειωσες. Θα σας θέσω το ερώτημα ευθέως. Είστε αυτός ο οποίος φέρεται να έχει εισηγηθεί τη συμφωνία. Συμφωνία σε ποια βάση, σήμερα που μιλάμε. Και πόσο πρόσφορο είναι το έδαφος. Είμαστε κοντά στη συμφωνία, θα τη δούμε. Τις αποφάσεις στην κυβέρνηση τις παίρνει ο Πρωθυπουργός. Τις πρωτοβουλίες τις έχει ο Πρωθυπουργός από το πρωί ως το βράδυ. Είναι λάθος, είναι σκοπιμότητα να λέγεται ότι έχουμε ένα Πρωθυπουργό που δεν θέλει συμφωνία και είναι διάφοροι τριγύρω του που τον πιέζει να κάνει συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προσφέρει να βοηθήσει και να είναι χρήσιμος στην υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλίων. Εσείς είστε υπέρ της συμφωνίας. Βεβαίως υπέρ της συμφωνίας. Βεβαίως είμαι υπέρ της μιας βιώσιμης συμφωνίας, αμοιβαία αποδεκτής, η οποία θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε έναν δρόμο και για μας και για την Ευρώπη και να μην βρεθούμε. Πέστε, τους το είπαμε και αυτό. Η συμφωνία την οποία εσείς προτείνατε στον Πρωθυπουργό, πόσο κοντά είναι σε αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή? Μα δεν υπάρχει πρόταση δική μου και αποδοχή του Πρωθυπουργού. Πόσο κοντά είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε σε σχέση με τους εταίρους για να αποδώσουμε μια τέτοια συμφωνία? Πάρα πολύ κοντά είναι. Μα κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω τα ερωτήματά σας, είστε δημοσιογράφος. Αν παρακολουθήσετε τις γλώσσες μου, εγώ εκείνο το οποίο λέω από την αρχή, οι προϋποθέσεις για συμφωνία υπάρχουν. Για μένα συμφωνία μπορούσε να κλείσει το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο. Αλλά προϋπέθεται πολιτική βούληση. Μια καλή συμφωνία θα μπορούσε να βγάλει και το δημοψήφισμα από το Κατρό. Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα, το οποίο η κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε το δημοψήφισμα, μπορεί να αποφασίσει και κάτι διαφορετικό. Αλλά όπως είπατε σωστά, γιατί έγινε το δημοψήφισμα, γιατί το κάναμε, γιατί το προκηρύξαμε? Για να πετύχουμε μια συμφωνία η οποία θα εκπληρώνει κάποια κριτήρια. Και επειδή εμείς βρεθήκαμε μπροστά σε μια πρόταση, μου έλεγαν πάτε την. Και πρέπει να πω ότι είχα και προσωπικές συζητήσεις και με, να το πω αυτό, και με τον κύριο Ντράγκη και άλλους, οι οποίοι επιχειρηματολογούσαν και μου έλεγε, αν την πάρετε τη συμφωνία, ξέρετε οι αγορές, θα τους αρέσει και θα υπάρξει ένα κλίμα θετικό. Το δικό μου ερώτημα ήταν για πόσες εβδομάδες.
Για πόσους μήνες. Αν το κάνουμε αυτό, λοιπόν, να τελειώσω. Να τελειώσετε τη φράση που σας διέκοψα πριν. Η πολιτική βούληση από πού έλειψε. Εγώ θα ισχυριστώ ότι έλειψε από τους θεσμούς. Αν όχι από όλους, από ορισμένους, μπορεί να ήταν και θέμα διαφωνιών. Αρχίσαμε μιλώντας για μια συμφωνία γέφυρα. Σύντομη, μερικών αλλαγών που μετά θα συζητούσε και το χρέος. Μετά με δική της πρωτοβουλία περάσαμε σε μια συμφωνία συνολική. Ολοκληρωμένο review το λένε αυτοί. Έτσι. Με δική, μπήκαμε σε αυτό και μέσα. Μπήκαμε. Τώρα, αυτό δεν απέδωσε. Πάμε σε τρίτη φάση. Αυτό που σας περιέγραψα στην αρχή στην ουσία, πάμε σε τρίτη προσπάθεια. Νέο πρόγραμμα. Νέο σχέδιο. Με νέο χρηματοδοτικό σχήμα, αφού τα δεδομένα έχουν αλλάξει, με προϋποθέσεις και όρους που εν πολλής είναι αυτά που έχουμε συζητήσει και μπορούμε να συγκλίνουμε. Εγώ προσθέτω και αυτό το ωραίο σχήμα του κ. Γιούγκερ, την έστω στην πορεία αξιολόγηση των κοινωνικών συνεπειών της συμφωνίας. Αυτό το οποίο μένει, να το πω και αυτό, υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας. Υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας. Ακόμα και λοιπά θα κερδίσει, θα χάσει. Συζητάμε για μια κατάσταση που πρέπει να την ελέγξουμε, διότι αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να έχουν κάποια σχέδια, κάποιες δυνάμεις. Λοιπόν, ποιες δυνάμεις είναι αυτές? Κέντρο του εξωτερικού. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να βγουν από τον δρόμο. Διότι θεωρούν ότι μια κρίση τέτοια θα βοηθήσει αυτές τις δυνάμεις να προχωρήσουν σε εκείνη τη μορφή της Ευρώπης που αυτοί θέλουν. Μια Ευρώπη πιο συγκεντρωτική, πιο αυταρχική κλπ. Ευτυχώς είναι μια ψηφική άποψη. Υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη που θέλουν διπλό νόμισμα με μνημόνια. Διότι διπλό νόμισμα μπορεί να υπάρξει διάφορες ενδιαφέρειες. Υπάρχουν δυνάμεις, γράφονται στον τύπο, τα ξέρετε, που θέλουν ενδεχομένως χρεοκοπία της Ελλάδας εντός του ευρώ. Σε αυτά δεν θα πάρει θέση καμιά πολιτική δύναμη. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ τους ενοχλεί. Αυτοί που θέλουν την Ευρώπη και θέλουν το ευρώ από το ΣΥΡΙΖΑ και την επιλογή τους. Ας το σκεφτούν λοιπόν καλύτερα. Στο θέμα της εμπιστοσύνης λοιπόν θα καθίσει να πω κάτι. Ορισμένοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα το δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση. Είναι λάθος τους. Δυστυχώς. Είναι αυτό το οποίο σας κατηγορεί αντιπολίτευση. Ναι. Ότι δεν φέρατε ότι θα έχετε χρόνο. Έχουμε πρόβλημα ως χώρα. Έχουμε ένα συσσωρευμένο έλλειμμα αξιοπιστίας, το οποίο το έζησε και εγώ. Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Ρεγασάκη, γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου από το δελτίο πραγματικά. Όχι, δεν έχουν ενδιαφέρον αυτά που συζητάμε. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, το οποίο ακριβώς επειδή είναι σοβαρό πρέπει να μας απασχολήσει. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, φταίς εσύ, φταίω εγώ. Πρέπει να δούμε πώς θα ανασυγκροτήσουμε και θεσμικά την κοινωνία, πώς θα δημιουργήσουμε ένα κράτος αξιόπιστο προς τους πολίτες και γενικότερα, πώς θα φτιάξουμε λοιπόν μια δημοκρατία η οποία θα. Όλα αυτά βεβαίως προϋποθέτουν το να έχουμε μια συμφωνία, στην οποία ειλικρινά σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή τύχη και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σας εδώ. Και στο σημείο αυτό να συνεχίσουμε.